όμως και για το, το κοινωνικό μέρισμα που θα μοιράσει η κυβέρνηση. Ανακοινώθηκαν χθες τα κριτήρια και τα ποσά 700 ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά. Και ακούω και την κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ ότι όλο αυτό, ενώ το κατακρίνατε όταν το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν σε προεκλογικό χρόνο, ότι είχε προεκλογική σκοπιμότητα κτλ. Κτλ. Έρχεστε τώρα και δίνετε ένα κουτσουρεμένο σε πολύ λιγότερους δικαιούχους. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε χαρακτηρίσει 13η σύνταξη. Σωστά. Την πρώτη φορά. Γεγονός που δεν ήταν. Γεγονός που δεν ήταν. Δεν ήταν ως προς το ποσό. Όχι, δεν ήταν σωστή η έννοια 13η σύνταξη. Διότι έδωσε ελπίδες σε όλο τον κόσμο, ενώ είχαν κοπεί οι άλλες δύο συντάξεις. Ή τα άλλα δύο, οι άλλοι δύο μισθοί, ότι στο μέλλον θα μπορούσε αυτό να επανέλθει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν συνανθρωποί μας που ιδιαίτερα αυτές τις μέρες αισθάνονται το βάρος της ανέχειας, αν θέλετε, και της έλλειψης δυνατοτήτων, και αυτοί πρέπει να βοηθηθούν. Το ποσό δεν είναι μικρό. Οι δικαιούχοι είναι κατά πολύ λιγότεροι. Τα 700 ευρώ δηλαδή είναι ένα υπολογίσιμο ποσό. Οι δικαιούχοι όμως, ναι. Βλέπω και από την Αυγή σήμερα που κάνει τον λογαριασμό, συνεπώς θα το χρησιμοποιήσω γιατί είναι πρόχειρο, λέει 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, 629 εκατομμύρια ευρώ σε 1.600.000 δικαιούχους. 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ, 750 εκατομμύρια ευρώ σε 3.650.000 δικαιούχους. 2018, 780 εκατομμύρια ευρώ σε 3.700.000 δικαιούχους. Νέα Δημοκρατία, στο πρώτο μέρισμα που καταβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 175 εκατομμύρια ευρώ, 600 εκατομμύρια κάτω δηλαδή, σε 953.000 δικαιούχους. Ναι, υπάρχουν πιο αυστηρά κριτήρια για το... για τη χορήγηση αυτού του επιδόματος. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη σήμερα για όλο τον κόσμο. Δηλαδή η ανεργία έχει μειωθεί, είχε μειωθεί και προηγουμένως, αλλά τώρα έχει γίνει μια σημαντική μείωση της ανεργίας. Και βέβαια αυτό είναι το κριτήριο που έθεσαν τα ανάλογα υπουργεία. Και αυτό υλοποιείται. Μακάρι να μην έχουμε ανάγκη από περίσμα. Να μην είχαμε ανάγκη. Μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να πάρει κάτι τέτοιο. Δεν το επιτρέπει ο ελληνικός προϋπολογισμός. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Κύριε Αξιόγλου, τι λέτε? Καταρχάς υπάρχει μία σύγχυση ανάμεσα στο μέρισμα το οποίο εδίνεται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάθε χρονιά στα τέλη της χρονιάς. Δόθηκε και το 2016, δόθηκε και το 2017, δόθηκε και το 2018. Και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η 13η σύνταξη με τα χαρακτηριστικά που τις δώσαμε το Μάιο του 2019. Ναι, το 2018 δεν δόθηκε στο τέλος της χρονιάς. Είναι άλλο πράγμα. Δόθηκε. Ναι. Δόθηκε. Στο τέλος της χρονιάς, και το 2016 και το 2017, ναι, και το 2018 κοινωνικό, ναι, μέρισμα, ναι, ναι, με συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το Μάιο. Όχι, μπερδεύεστε. Το 2019 δόθηκε. Το 2018 δόθηκε κανονικά, ναι, μέρισμα το Δεκέμβρη, ναι, με πλατφόρμα συγκεκριμένη, ναι, με περίπου 700 εκατομμύρια νομίζω ήταν τότε το μέρισμα του 2018. Τα μέτρα του Ζαπίου του 2019. Του Ζαπίου, λέω, γιατί εκεί τα ανακοινώσαμε το Μάιο, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι μόνιμα μέτρα. Ήταν η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στην εστίαση και στα τρόφιμα. Ναι. Και ήταν και η 13η σύνταξη επίσης ως μόνιμο μέτρο, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι, δεν ήταν πλήρης για όλους, ήταν πλήρης για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Θυμάμαι δηλαδή τον κύριο Πετρόπουλο, είχε αναγκαστεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός τότε, ο κύριος Τσίπρας, να πει: ξέρετε κάτι, ναι, αλλά υπόκειται σε κρατήσεις. Καταρχάς, σε κρατήσεις υπόκειται κάθε σύνταξη. Εντάξει. Μην κάνουμε αυτό το λάθος. Κάθε σύνταξη, όπως και κάθε μισθός, υπόκειται σε φορολογία. Έτσι. Ναι. Και όταν υπήρχε η 13η σύνταξη πλήρης πριν κοπεί στο δεύτερο μνημόνιο, πάλι σε φορολογία υπόκειται. Μην τον μπερδεύουμε. Τα 500 είχαν δοθεί ολόκληρο όμως. Λοιπόν, θυμάστε κι εσείς ότι πήγαιναν συνταξιούχοι στα ATM. Είχαμε παρουσιάσει απολύτως, κύριε Παυλόπουλε, τότε, και είχαμε πει ότι υπάρχει περιθώριο να δώσουμε πλήρη 13η για τους χαμηλοσυνταξιούχους και μερικοί για τα εισοδήματα από ένα επίπεδο και πάνω. Τα είχαμε παρουσιάσει εξ ολοκλήρου με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα από το μέρισμα. Μην κάνουμε αυτή τη σύγχυση. Νομίζω ότι σκοπίμως την κάνει η Νέα Δημοκρατία τη σύγχυση αυτή, διότι επειδή θα καταργήσει αυτό το μόνιμο μέτρο, θέλει να το συνδέσει με ένα μέρισμα το οποίο μπορεί να δίνεται αν θα υπάρχει υπερπλεώνασμα.
Το μέρισμα δίνεται όταν έχει υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων. Δεν είναι μόνιμο μέτρο. Mm-hmm. Αυτά που συζητάμε, τα ΦΠΑ έχει και η σύνταξη, άλλο πράγμα είναι μόνιμο μέτρο. Το αρμόδιο Υπουργείο θα δίδεται. Όχι. Το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας είναι το αρμόδιο Υπουργείο σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, είπε ότι αυτό θα έχει τη μορφή μερίσματος, το οποίο θα καταβάλλεται στους συνταξιούχους εάν και εφόσον υπάρχει υπέρβαση πλεονάσματος. Άρα δεν είναι πια το μόνιμο μέτρο της 13ης σύνταξης που είχαμε πει ότι πρέπει σιγά σιγά να αποκαθίσταται στον τόπο. Ναι, αλλά να σε ό,τι αφορά το μέρισμα, μια φράση μόνο, σε ό,τι αφορά το μέρισμα πάντως. Η Νέα Δημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια που εδινόταν μέρισμα από το ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε ή για ψίχουλα ή για εξαγορά. Εξαγορά ψήφων. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα έρχεται και δίνει ένα μέρισμα περικομμένο πάρα πολύ. 700 ευρώ όμως. Το ποσό το συνολικό που το δίνεται, κύριε Παυλόπουλε, είναι αξιόλογο ποσό. Το δεν ποσό είναι που δίνεται είναι 200 εκατομμύρια και δίνεται σε 250.000 νοικοκυριά, όταν πέρυσι είχε δοθεί σε 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Άρα 6 στους 7 που το πήραν πέρυσι, φέτος δεν θα το πάρουν. 6 στα 7 νοικοκυριά που το πήραν πέρυσι, φέτος δεν θα το πάρουν. Και δεν θα το πάρουν φέτος, διότι έκανε πολύ συγκεκριμένες επιλογές αυτή η κυβέρνηση. Την καλύτερη επίδοση των δημοσιονομικών να την αξιοποιήσει για να κάνει μια ραγδαία μείωση φορολογίας κερδών επιχειρήσεων και για να κάνει λογιστικά τεχνάσματα για τον προϋπολογισμό του 2020, επειδή υπάρχει τρύπα στον προϋπολογισμό του 2020. Και κάνει λογιστικά τεχνάσματα γι' αυτό. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το περιθώριο. Ήταν ισοδηματικά τα κριτήρια. Ήταν και οι συνταξιούχοι όμως. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η 13η σύνταξη με το συγχαίωμα. Όχι, όχι, με το συγχαίωμα, ναι. Σε αυτό που λέτε. Με εισοδηματικά κριτήρια, αν ένας συνταξιούχος ενέπιπτε στα εισοδηματικά όρια, το έπαιρνε. Mm-hmm. Αν όχι, δεν το έπαιρνε. Ήταν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να πω κάτι. Ορίστε, κύριε Γιάννακο, παρακαλώ. Ακούστε. Η έννοια του υπερπλεονάσματος, η υπερφορολόγηση η οποία είχε υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια, δημιούργησε ένα τεράστιο πλεονάσμα. Δεν μπορεί να είναι σήμερα η ίδια πολιτική. Και βεβαίως πρέπει να μειωθεί η φορολογία και στις επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να βρεθούν θέσεις εργασίας. Και βεβαίως μειώθηκε ο έμφυα και υπήρχε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Αυτό το ξεχνάμε κάθε φορά. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι μπορεί να επιβιώσει επί χρόνια η χώρα με μια τεράστια φορολόγηση, υπερπλεόνασμα και κοινωνικά μερίσματα. Αυτό δεν έχει λογική. Απλώς, αν μου επιτρέπετε, για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που πράγματι εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό και έδωσε εντολή διακυβέρνησης. Το κύριο μήνυμα του προγράμματος αυτού... Ακούτε πάντως αυτή την κριτική, κυρία Αξιόγλου. Το κύριο μήνυμα... Ο δικό σας μέρισμα ήταν αποτέλεσμα μιας υπερφορολόγησης. Ήταν αποτέλεσμα μιας αποστάγγισης και στη μεσαία τάξη και στα κοινωνικά σώματα. Ναι. Και επίσης σας λένε αμέσως ότι εντάξει, λέτε ότι είναι σε λιγότερους, κατά πολύ λιγότερους δικαιούχους, όμως για πρώτη φορά κατατίθεται φορολογικό νομοσχέδιο με μειώσεις φόρων. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που κατατίθεται φορολογικό νομοσχέδιο με μειώσεις φόρων. Τις μειώσεις του ΦΠΑ στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στην εστίαση έγιναν επί του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 το πρώτο εξάμηνο. Δεν είναι αληθές αυτό. Εννοείται για τα νησιά. Όχι, όχι. Μείωση ΦΠΑ στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα εστίαση. Όχι, δεν εννοώ την ενέργεια, τα τρόφιμα. Σας μιλάω για την εστίαση. Είχε ξαναγίνει, επί Σαμαρά. Ναι. Και η προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων ήταν να μειωθεί στην εστίαση, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Εδώ δεν υποτιμά κανείς ούτε αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αυτό όχι, που κάνει ήθελα, η Δημοκρατία. Δεν ήταν αυτό έτσι το επιχείρημά είναι μου, επειδή είπε ο κ. Παυλόπουλος ότι δεν είχε γίνει μείωση φορολογίας επί ΣΥΡΙΖΑ, είπα ότι αυτό δεν ισχύει. Το βασικό μήνυμα με το οποίο εξελέγει η κυβέρνηση πάντως της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι θα έρθει να ελαφρύνει τη μεσαία τάξη, την οποία υποτίθεται, ψευδώς θα μπορούσα να αναπτύξω γιατί, επιβάρυνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με το φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στη Βουλή δεν είναι μια ελάφρυνση της μεσαίας τάξης. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι στην πραγματικότητα η αποδόμηση αυτού του βασικού μηνύματος, του βασικού συνθήματος με το οποίο εξελέγει η Νέα Δημοκρατία στο οικονομικό. Διότι αυτό που γίνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο είναι να έχουμε μία αξιοποίηση του δημοσιονομικού περιθωρίου προκειμένου να μειωθεί φορολογία κερδών επιχειρήσεων, το οποίο ακόμη και για τις επιχειρήσεις αφορά ένα 2% των ελληνικών επιχειρήσεων. Διότι η πραγματική ελάφρυνση θα δουν μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σημαντικά κέρδη, και αυτό δεν αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων που δεν εμφανίζουν κέρδη ή δεν εμφανίζουν σημαντικά κέρδη. Άρα δεν θα ελαφρυνθούν από αυτό. Και την ίδια στιγμή έχουμε μία επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, της
λεγόμενης, και με τις αυξήσεις στη ΔΕΗ και με τις αυξήσεις στις εισφορές, οι οποίες έχουν ήδη προαναγγελθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η ελάφρυνση στο φορολογικό νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος είναι τέτοια που τη συντριπτική πλειονότητα μισθωτών συνταξιούχων θα της αποφέρει μια ελάφρυνση της τάξης των 17 ευρώ. Πού θα γίνει? Πάμε λίγο στο ελληνοτουρκικό, λίγο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα αναφορικά με ό,τι έχει συμβεί και στο Λονδίνο με την συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο και με το σχέδιο το οποίο έχει διαρρεύσει αυτής της συμφωνίας του Μνημονίου Κατανόησης, όπως το έχουν ονομάσει. Memorandum. Και υπάρχει μια έκδοση ανησυχία στον κόσμο, ο οποίος λέει τι γίνεται, πού πάμε. Να φοβόμαστε. Ακούστε, υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, διότι βλέπουν μια τουρκική επιθετικότητα. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η Τουρκία δεν είναι ένας απρόβλεπτος παράγων, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Υπήρξε πάντοτε προβλέψιμη. Αν εμείς κάναμε λάθη, αν έγιναν τερατοδίες το 1974 κλπ, το προσωπικό, το διπλωματικό της χώρας εγνώριζε πάρα πολύ καλά τι σχεδιάζει η Τουρκία. Η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της όχι απλώς μια περιφερειακή δύναμη, αλλά μια πολύ ισχυρότερη δύναμη, και ότι γύρω από αυτή δεν πρέπει να γίνεται τίποτα χωρίς την έγκρισή της και χωρίς να ικανοποιεί τα συμφέροντά της. Τελεία. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ στην Τουρκία. Και δεν είναι αν είναι ο Ερντοάν πρόεδρος ή κάποιος άλλος. Είναι το βαθύ κράτος της Τουρκίας. Αυτό είναι το βαθύ κράτος. Η κριτική για την στάση που ακολουθεί η κυβέρνηση υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα απέναντι στον κύριο Ερντογάν, πώς την ακούτε? Γιατί σας λέει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι στην αρχή είχατε μία πολιτική κατευνασμού, στο πρώτο ραντεβού δεν του βάλετε καν τις προκλήσεις στο Αιγαίο, μέχρι που φτάσαμε να τρέχουμε πίσω από το μνημόνιο με τη Λιβύη. Ακούστε, τέτοια πολιτική, δεν υπήρχε πολιτική κατευνασμού. Και αν ρωτηθεί και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έμεινε 2 ώρες σχεδόν με τον κύριο Ερντοάν, γιατί κανείς δεν γνωρίζει, εγώ δεν γνωρίζω τουλάχιστον τι υπόθηκε εκεί, είναι φυσικό. Η Ελλάδα δεν είναι, είναι μια δύναμη που επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι μια δύναμη η οποία επικαλείται την επιθετικότητα κλπ. Και αυτό δεν είναι λόγω μεγέθους. Είναι και λόγω αντιλήψεων, κύριε Παυλόπουλε. Νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης καλώς είδε τον κύριο Ερντοάν στο Λονδίνο και ξεκαθάρισε και ο ίδιος τι δεν αποδέχεται η Ελλάδα, και φαίνεται ότι ξεκαθάρισε και ο κύριος Ερντοάν τι ζητούν κλπ. Άλλωστε το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, οι πρεσβείες, οι τουρκικές, οι αρμόδιοι διπλωματικοί εκπρόσωποι. Υπάρχει μία θεωρία, αυτοί δεν έχουν αναγνωρίσει καταρχήν τη συνθήκη του Μοντίγκο Μπέι, ότι τα νησιά δεν έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα η οποία έχει μια μακρά ακτογραμμή και έχει δικαίωμα να επεκτείνει τα συμφέροντά της και την αξιοποίηση των θαλασσών μέχρι τη Λιβύη. Είδατε την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια, και τη θεωρία, η οποία δεν είναι μόνο θεωρία προς τα έξω. Είναι και θεωρία δημιουργίας ενός είδους νέου πατριωτισμού μέσα στην Τουρκία. Και αυτό είναι για τα συμφέροντα της πολιτικής τάξης που βρίσκεται στο... Λοιπόν, η Τουρκία είναι προβλέψιμος παράγων και επικίνδυνη η στάση που κρατά. Κυρία Αξιόγλου. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας οπωσδήποτε. Δεν ήταν μόνο οι παράνομες γεωτρήσεις που έκανε στην Κυπριακή ΑΟΣ πριν το καλοκαίρι. Είναι και τώρα με αυτήν την ανυπόστατη συμφωνία που κάνει με τη Λιβύη και μια πρόθεση να χαράξει ΑΟΣ. Πρόθεση προς το παρόν δεν την έχει ανακοινώσει. Αλλά με αυτή την ανυπόστατη συμφωνία δείχνει οπωσδήποτε μια πολύ επικίνδυνη διάθεση. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Η άποψή μας είναι ότι μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση κράτησε στο ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία μία πολιτική κατευνασμού, διότι ουσιαστικά το είχε πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάποια στιγμή. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν γνώριζε ότι το είχε πει έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί στη Βουλή έδειξε να ευνηδιάζεται.
ότι πρέπει να κρατάμε μια λεπτή ισορροπία με την Τουρκία, γιατί είναι αυτές οι παραβιάσεις που κάνει, αλλά είναι και το προσφυγικό που πρέπει να κρατήσουμε μια καλύτερη σχέση μαζί της για να μην έρχονται οι ροές. Αυτή είναι μια εντελώς λάθος τακτική. Αυτή η τακτική του να κρατάμε αυτή την πολιτική του κατευνασμού, μπας και σώσουμε κάτι από την άλλη πλευρά. Διότι στο τέλος φάνηκε, και αναποτελεσματική είναι, διότι στο τέλος φάνηκε ότι και στο προσφυγικό υπάρχουν τεράστια προβλήματα και οι παραβιάσεις οξύνονται. Η συνάντηση που έγινε με τον κύριο Μητσοτάκη προφανώς καλώς και έγινε. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνονται, να μένουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα όμως, είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έκανε κάποιες τοποθετήσεις επιεικώς ατυχής, θα τις έλεγα εγώ, διότι κατέληξε να λέει ότι αν υπάρχει καλή διάθεση θα λυθούν τα προβλήματα. Όταν μιλάς για ένα κράτος το οποίο ζητά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αν υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο χώρες, αυτή την αναφορά. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καλή διάθεση. Από τη μια πλευρά έχουμε την Ελλάδα που ζητά εφαρμογή διεθνούς δικαίου. Μετά τη συνάντηση. Να σας πω. Με τι θα ήταν ικανοποιημένος ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλετε να ακούσετε. Η θέση μας είναι η εξής και είναι συγκεκριμένα βήματα τα οποία λέμε ότι η κυβέρνηση σημερινή πρέπει να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, είχαν ληφθεί αποφάσεις κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία το καλοκαίρι. Αυτές πρέπει οπωσδήποτε οι κυρώσεις να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν, να πιέσει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν. Να επεκταθούν αυτές οι κυρώσεις και κατά προσώπων ή εταιριών οι οποίες συμμετέχουν σε αντίστοιχες παραβιάσεις ή θα συμμετάσχουν σε αντίστοιχες παραβιάσεις στη βάση της ανυπόστατης συμφωνίας τώρα που υπάρχει Τουρκίας-Λιβύης. Τρίτον, να συγκληθεί οπωσδήποτε η Σύνοδος των Χωρών του Νότου. Τέταρτον, να υπάρχει μια πιο πιεστική επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με αυτήν την συσχέτιση που υπάρχει και την κάλυψη που υπάρχει προς στιγμήν από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων προς τις κινήσεις του Ερντογάν. Και οπωσδήποτε να συμμετάσχει η Ελλάδα στην διεθνή σύσκεψη για το Λιβικό. Πρέπει να είναι παρούσα η Ελλάδα σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα, αυτά είναι πέντε πολύ συγκεκριμένα βήματα τα οποία πιστεύουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει και όχι να έχουμε μία τακτική και μία στάση που να έχει είτε φοβικότητα είτε μία αδράνεια. Αυτό οπωσδήποτε δεν βοηθάει σε μία πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση. Αν δεχτούμε ότι η δική σας στάση δεν είχε φοβικότητα, αυτό δεν έκαμψε την προκλητικότητα του Ερντογάν. Θυμίζω και τα όσα είπε επί ελληνικού εδάφους μέσα στο προεδρικό μέγαρο Μαξιμού και απαντήθηκαν βεβαίως. Ναι, αλλά τα είπε, δεν σεβάστηκε το χώρο, τη φιλοξενία, το την επίσημη επίσκεψη. Διαφορά ότι είναι πολύ σημαντικό ο πρωθυπουργός της χώρας. Και θυμίζω και κάτι ακόμη. Στην πρώτη συνάντηση που κάνει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, δεν αναφέρει τίποτα για την τουρκική προκλητικότητα, καμία κουβέντα. Mm-hmm. Στην αντίστοιχη συνάντηση που γίνεται με τον κύριο Τσίπρα, θυμάστε νομίζω πάρα πολύ καθαρά πως ετέθησαν αυτά τα ζητήματα. Να το πει, απαντήθηκαν. Δεν λέω ότι δεν απαντήθηκαν. Εγώ δεν σας είπα ότι. Λέω επίσης ότι θα αλλάξει η φυσιογνωμία του κυρίου Ερντογάν, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, ουδέποτε στο παρελθόν είχε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Κυρώσεις, μέτρα συγκεκριμένα, υλοποιήσιμα. Άρα αυτό οπωσδήποτε αποδεικνύει ότι αν έχεις μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, σε όλα τα επίπεδα ενεργητική, μπορείς να πετύχεις πράγματα. Φοβάμαι πάντως ότι περιγράφουμε περιφερειακά βήματα, όταν κατά τη γνώμη μου το κλειδί είναι στο Λευκό Οίκο. Έχουμε φτάσει. Διότι και ο κύριος Τσίπρας είχε οικοδομήσει μια σχέση. Του δέχτηκε κριτική γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έκανε καλά γιατί ήταν πρωθυπουργός τότε. Οικοδόμησε μια σχέση με τον κύριο Τραμπ και ο νυν πρωθυπουργός. Και παρόλα αυτά, ενώ τους έχουμε δώσει πολλά στο Λευκό Οίκο, σε ό,τι έχουν ζητήσει, δεν έχουμε πει όχι, θοπεύουν την προκλητικότητα του Τραμπ, του Ερντογάν, και εδώ δημιουργείται μείζον θέμα. Κύριε Παυλόπουλε, μου επιτρέπετε. Είναι φανερό ότι η Τουρκία έχει το δικό της σχεδιασμό και έχει υπολογίσει μέχρι ποιου σημείου μπορεί να την πιέσει ο διεθνής παράγων. Για να τα πούμε ομά, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Προέδρου της δεν δώσουν μήνυμα στην Τουρκία καθαρό ότι δεν της επιτρέπουν να συνεχίσει την ίδια συμπεριφορά, δεν θα σταματήσει. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Ιαννάκου, καλημέρα στην κυρία Αξιόλου. Πάμε. Πάμε στην Αγγελική. Πάμε στην πόλη σου. Πάμε στην πόλη μου, αλλά πρώτα θα πάμε στην Αγγελική την Κούρκουλου για να μας πει έτσι για το pro-boxing event το οποίο θα έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Δύο λόγια. Ένα πυγμακικό υπερθέαμα, ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός. Θα δούμε την επόμενη Παρασκευή, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στο PAOK Sports Arena, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μέσω του premium boxing event αγώνες επαγγελματικής πυγμαχίας στη Θεσσαλονίκη. Με βασικό καλεσμένο τον Roy Jones Jr., έναν θρύλο της πυγμαχίας, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και το βασικό γεγονός είναι η διεκδίκηση του τίτλου πρωταθλητή Ευρώπης ανάμεσα στον Ελληνορώσο Φέντορ Παπάζοφ και τον Πολωνό Μιχάλ Χουντζέτ. Λοιπόν, μείνε εδώ, Αγγελική. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη σε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις. Πρώτα να δώσουμε το δώρο μας και να θυμίσουμε τα δώρα μας
από την εταιρεία Coffeeit διεκδικείται ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Η δωροθεσία περιλαμβάνει τα πάντα, όπως τον εξοπλισμό, την κατασκευή του χώρου, τη μελέτη, τη διακόσμηση, την εκπαίδευση του προσωπικού και δωρεάν τα προϊόντα για την εκκίνηση. Ο τυχερός μπορεί να το αξιοποιήσει είτε ο ίδιος, είτε να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, και η κλήρωση θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου. Η αλυσίδα Coffeeit είναι μια σύγχρονη αλυσίδα καφέ snacks που ξεχωρίζει σε Ελλάδα και εξωτερικό για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και τις προσιτές τιμές. Στρατηγική της Coffeeit είναι κάθε κατάστημα να είναι μονοπόλιο στην περιοχή και όχι να υπάρχουν δύο ή τρία. Τώρα, σε λίγη ώρα, στο τέλος της εκπομπής, πληρώνουμε το δώρο της NASCO, της Γενικής Ανακαινιστικής, την θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας NASDOR 18 με διπλή θωράκιση και 18 περιμετρικά κλειδώματα. Από την NASCO, τη νούμερο 1 εταιρεία για την ανακαίνιση του σπιτιού, που σας προσφέρει την θωρακισμένη πόρτα υπέρ ασφαλείας. Προλαβαίνετε να συμμετέχετε στο 14999, σε λίγη ώρα η ανάδειξη του νικητή από σταθερό κινητό ή μήνυμα open και όνομα τεπώνυμο σε αυτόν τον αριθμό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με box. Και Θεσσαλονίκη. Ο γαμπρός σου πολεμάει εναντίον μας. Εθελοντής στον ελληνικό στρατό. Το παιδί σου γύρισε την πλάτη στην πατρίδα της, Μιχάλη. Εναντίον της χώρας της. Κατηγορείς την κόρη μου. Αν συνέβαινε αυτό που λες, εμείς θα το ξέρουμε πρώτοι. Σπουδάζει. Ετοιμάστε για το γάμο της. Το κόκκινο ποτάμι. Άρχισε να μαζεύει, Σοφία. Σε σκηνοθεσία Μανού σου Μανουσάκη. Πάρ τους και φύγετε. Καιρός να ξεπατώσουμε τα κάπια. Να μη σας βρίσκω ούτε εγώ. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Γίνεται πόλεμο, Σοφία. Ακίνητος. Και Open. Το ανοιχτό κανάλι. Οικονομία έχει όνομα. Σούπερ μάρκετ Κριτικός. Έως Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, μέλι κυψέλη Ανθέων, μόνο 5,99 το τεμάχιο. Φέτα τρικάλων Pop, μόνο 5,49 το κιλό. Ελαιόλαδο Altis, κλασικό 4 λίτρων, μόνο 16,49 το τεμάχιο. Βόλιο Σπάλα ή ελιά, άνεφος του, μόνο 6,20 το κιλό. Στα καταστήματα Κριτικός, η ποιότητα είναι υπόσχεση. Νερό. Το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Ο άνθρωπος χάνει 2 λίτρα νερό την ημέρα, που πρέπει καθημερινά να το αναπληρώνει με καθαρό υγιεινό νερό για να είναι υγιής. Όμως το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού είναι σε όλους γνωστό και είναι βασική αιτία της δημιουργίας σοβαρών προβλημάτων της υγείας μας. Αν φιλτράρουμε μία ποσότητα νερού, βλέπουμε πως ένα λευκό φίλτρο της Camelot μετατρέπεται σε σκούρο από τους επικίνδυνους χημικούς ρήπους που είναι στο νερό, όπως ίνες αμιάντου, μόλυβδο, χλώριο, φυτοφάρμακα, λιπάσματα και πολλά άλλα. Μια οικογένεια χρειάζεται καθαρό και υγιεινό νερό για να πίνει, να μαγειρεύει, να φτιάχνει τα ροφήματα και να πλένει τα τρόφιμά της. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας Camelot, με τα 40 χρόνια παρουσίας του στη διεθνή αγορά, ασχολούμενος με την ποιότητα του νερού, έχει την σίγουρη λύση στο πρόβλημά σας. Σας παρουσιάζουμε το υπερσύγχρονο αμερικάνικο σύστημα καθαρισμού του νερού του νέου Imperial Plus 5ης γενιάς, που είναι απαραίτητο σε κάθε σπίτι για να έχετε καθαρό, υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για ένα ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Imperial Plus, που το κάνει διαφορετικό από τα άλλα συστήματα της αγοράς, είναι ότι είναι κατασκευασμένο με την τελευταία μοναδική τεχνολογία Ultipore Kenny 66, με 16 φύλλα από 0,3 έως 0,1 μάικρον ακρίβεια διήθησης και με την πιο ακριβή ποιότητα ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα. Το Imperial Plus αφαιρεί τους επικίνδυνους ρήπους, τόσο χημικούς όσο και μικροβιακούς, αφήνοντας τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Το Imperial Plus είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι, με εγγύηση εφόρου ζωής. Η ικανότητα καθαρισμού του κάθε φίλτρου ανέρχεται σε 10.000 λίτρα καθαρού υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης, όποιο έρθει πρώτο. Και τα καλά νέα δεν τα ακούσατε ακόμη. Σας παρέχουμε τη συσκευή Imperial Plus αξίας 1.560 ευρώ εντελώς δωρεάν και για όσα χρόνια θέλετε. Εσείς το μόνο που θα πληρώνετε είναι το εσωτερικό.
εσωτερικό φίλτρο του μία φορά το χρόνο με μόνο από 119 ευρώ και θα έχετε ένα χρόνο εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό. Δηλαδή θα είστε σίγουροι για το ότι το νερό σας θα είναι καθαρό και ασφαλές για σας και τα παιδιά σας. Με το Imperial θα απαλλαγείτε από το βάρος της μεταφοράς και με κόστος μόνο 1 σεν το λίτρο θα είστε σίγουροι ότι πίνετε πραγματικά καθαρό και υγιεινό νερό χωρίς φυτοφάρμακα, χλώριο, πλαστικοποιητές και άλλα. Θα μαγειρεύετε, θα πλένετε τα τρόφιμά σας και όχι μόνο. Έχοντας συνεχώς καθαρό τρεχούμενο φρέσκο νερό στο σπίτι σας, για όλη την οικογένεια, ακόμη και για τα κατοικίδια σας. Ας κάνουμε ένα πείραμα και προκαλούμε οποιονδήποτε ανταγωνιστή να το επαναλάβει αν μπορεί. Βάζουμε βρώμικο νερό με διάφορα επικίνδυνα χημικά στη δεξαμενή που βλέπετε και ειδού το αποτέλεσμα ζωντανά, το οποίο εμείς οι ίδιοι πίνουμε. Νερό πραγματικά καθαρό. Και αν ακόμη δεν έχετε πιστεί, η Camelot International προσφέρει 300.000 ευρώ αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από το Imperial Plus. Καλά ακούσατε. Άλλωστε όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, όπως από το NSF, το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλα. Μη χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το νέο σύστημα καθαρισμού του νερού Imperial Plus. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-741-36. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Η Θέη Μαυραγάνη και η ομάδα της. Για πάμε να τον δούμε στην αίθουσα σύνταξης. Με τις συντάξεις είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Σχολιάζουν την επικαιρότητα. Πάμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε και στη Λάρισα. Και μας δίνουν το στίγμα της εβδομάδας. Η ενημέρωση στο Open δεν σταματάει ποτέ. Τώρα ό,τι συμβαίνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5.30 το πρωί η ενημέρωση έχει πρόσωπο. Ανοιχτή σε όλους. Open, το ανοιχτό κανάλι. Ο πατέρας καλά. Καινούργια είναι πάλι αυτή. Προσέχει τη σιλουέτα της βλέπω. Σώπα ρε μάνα, σώπα. Καλά παιδί μου, δεν είπα τίποτα, μην ευριάζεις. Τι like να της δώσεις, ε. Γραβιέρα Κρήτης Καλογεράκι. Η γεύση που σε ταξιδεύει τώρα και light. Φεστιβάλ ελληνικού μελιού και προϊόντων μέλισσας. Θα γνωρίσετε σπάνιες ποικιλίες, ιδιαίτερες γεύσεις στο πιο γλυκό ταξίδι της χρονιάς. Στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Προσοχή, θα κολλήσετε. Σαλάτες Φρεσκούλης. Τώρα και σε οικογενειακή συσκευασία. Απόψε στο Όπεν. Στις 9. Ντουέιν Τζόνσον και Σούζα Σάραντον. Στο καρφί. Get your family the hell out. Και στις 11.30 We're gonna die here. Περιπέτεια χωρίς διέξοδο. Απόψε, παρέα με Open Movie Nights. Open, το ανοιχτό κανάλι. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην ελευθερία της Πειραγή. Καθώς έχουμε απόπειρα ληστείας με Καλλιάς Νικόλαος στο Δημαρχείο των Αχαρνών, η ελευθερία της Πειραγή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε στις 9 παρα 5 στο Δημαρχείο Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για δύο άτομα τα οποία φέρεται να εισήλθαν στο κτίριο του Δημαρχείου με βαρύ οπλισμό. Καλλιάς Νικόλαος είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Και μένει να επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή. Οι δύο δράστες αναζήτησαν αμέσως την ταμιακή υπηρεσία που βρισκόταν στο πρώτο όροφο, απειλώντας το προσωπικό και φωνάζοντάς τους να πέσουν κάτω. Αφού τελικά δεν βρήκαν χρήματα, οι δύο δράστες έφυγαν με ένα αυτοκίνητο το οποίο τους περίμενε απ' έξω. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής τώρα. Οπότε πάμε στον κύριο Βρετό. Ναι. Ο κύριος Βρετός είναι ο δήμαρχος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είμαι ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Ο αντιδήμαρχος, ναι. Τι ακριβώς έγινε? Καλημέρα σας. Πριν από 40 λεπτά περίπου, τρεις ένοπλοι, βαριά οπλισμένοι κιόλας, από ό,τι κατάφερα και είδα με τα μάτια μου, δηλαδή ήταν προφανώς τύπου Καλάθνικοφ αυτά όπλα τα οποία είχαν μαζί τους, κατάφεραν και μπήκαν μέσα στο Δημαρχείο. Έμεινε ο ένας στην είσοδο και οι άλλοι δύο ανέβηκαν στον πρώτο όροφο που βρίσκεται η οικονομική υπηρεσία. Φορούσαν κουκούλες? Ναι, βεβαίως και οι τρεις. Πόσα άτομα ήταν τώρα στην οικονομική υπηρεσία και αν υπήρχαν και δημότες βέβαια? Προφανώς βρίσκονταν και δημότες οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι, δεν πιστεύουν αυτό που τους έχει συμβεί. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι με ψυχραιμία και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο να βλέπεις ξαφνικά δύο όπλα να σε σημαδεύουν και να ζητάνε τα χρήματα. Ανέβηκαν πάνω λοιπόν οι δύο και σημάδεψαν τους υπαλλήλους. Βεβαίως, βέβαια. Ναι. Με την απειλή του όπλου προσπάθησαν να αποκομίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν. Βέβαια, δεν πήρανε τίποτα τελικά. Γιατί? Προσπάθησαν να μπουν σε όλα τα γραφεία, έσπασαν πόρτες, τραβάγανε συρτάρια. Η αλήθεια είναι αυτό που μας ένοιαζε και περισσότερο να μην έχει κάποιος άνθρωπος κάποιο πρόβλημα. Η χρηματική ζημιά θα ήταν το τελευταίο το οποίο θα μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι? Προφανώς δεν είχαν την εικόνα το πού βρίσκονται τα ταμεία και δεν είναι αρκετά οργανωμένος ο Δήμος για να μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. Αλλά έχουν καταγραφεί οι κινήσεις τους? Έχετε κάμερες στο Δημαρχείο? Όχι, όχι. Μέσα στο Δημαρχείο δεν υπάρχουν κάμερες. Ούτε εκτός στην είσοδο, για προκειμένου να συλλέξει το υλικό η αστυνομία για να τους εντοπίσει. Καταφέραμε, είδαμε και έτσι ήταν το όχημα το οποίο έφυγε. Δώσαμε την πινακίδα, δώσαμε τον τύπο του αυτοκινήτου. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Έχει καταδίωξη. Τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, είναι καλά οι υπάλληλοι του Δημαρχείου, οι δημότες που ήταν εκεί, είναι καλά? Ναι, βέβαια, ήταν το πρώτο που προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε. Βέβαια, σας ξαναλέω, είναι σε πανικό κάποιοι άνθρωποι, ειδικά αυτοί που ήταν στην πρώτη επαφή μαζί τους. Το αντιλαμβάνεστε όλοι σας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πρώτο και ίσως να είναι και το τελευταίο, είναι ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους, αυτό μας ενδιαφέρει. Σωστά. Να είστε καλά, πολύ. Ευχαριστούμε. Το να σε σημαδεύουν στα καλά καθούμενα με Καλάζνικοφ, με όπλο, δεν είναι και καλύτερο. Λοιπόν, μη σου τύχει. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αγγελική. Έλα, Αγγελική, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ μας. Και στο πολύ μεγάλο boxing event θα στεθούμε και με Θεσσαλονίκη. Ναι, εκεί είναι ο Ηλίας ο Παυλίδης, Ολυμπιονίκης μας της Πυγμαχίας για ακόμη μια φορά, μαζί με την κυρία Ξένια Μητάκου, τη συντονίστρια του event. Κυρία Μητάκου, τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε. Για καλημέρα σας. Μέρα, καλημέρα. Το καταπληκτικό event το οποίο θα έχουμε σε λίγες ημέρες στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μετράμε αντίστροφα πλέον. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γιατί έρχονται οι αθλητές μας τη Δευτέρα μαζί με τον Roy Jones Jr. Θα γίνει μια ανοιχτή προπόνηση που θα μας τα πει και ο κύριος Παυλίδης εδώ. Και επίσης αύριο έρχεται και ο προπονητής τους στις Ολυμπιάδες του 2004 και του 2008. Mm-hmm. Γεια σας. Πείτε μας, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα. Αύριο που έρχεται ο Φρέμ Μαρτίνη Σίλβα, ο προπονητής μας που ήταν στην Ολυμπιάδα 2048, που έρχεται στηρίζει μας αυτή τη διοργάνωση και αυτός. Έρχονται και άλλες αθλητές 9-10 το μηνός. Θα κάνουμε και ανοιχτή προπόνηση στη πόλη, να πάμε στα σίγουρα. Στα διάφορα σύλλογα. Να δούμε το βίντεο κλιπ. Να το δούμε. Ναι. Σώμα αλλά και το μυαλό. Έχω μάθει να αποφεύγω και μετά να χτυπώ. Αν πέσω επιβάλλεται να σηκωθώ. Είμαι μαγητής μητέρα, σε ευχαριστώ. Βάζω την ψυχή, το σώμα αλλά και το μυαλό. Έχω μάθει να αποφεύγω και μετά να χτυπώ. Αν πέσω επιβάλλεται να σηκωθώ. Είμαι μαγητής μητέρα, σε ευχαριστώ. Μετράει ψυχή και όχι τον μπράτσο. Σαν το Roy Jones ρίχνω μ' αριστερό στο καναβάτσο. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αμερική. Χτυπάσα τον Παυλίδη που έχει δυνατό δεξί. Το πιο καλό promotion είναι το HB. Εκπροσωπεί το box στη χώρα όπου έχει γεννηθεί. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Είναι μαζί μας και η Αγγελική Κούρκουλου. Για να. Έλα. Να πείτε τα αθλητικά σας. Να τα δικά σου τώρα. Νομίζω ότι πρέπει πρώτα να πούμε για κάποιες χρηστικές πληροφορίες για το πώς μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί εισιτήρια. Γιατί είναι κάτι που νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσει κανείς που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Τα εισιτήρια. Σε έχουμε χάσει. Όπα, τι φέραμε την Αγγελική. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Τα εισιτήρια πωλούνται μέσω της viva.gr. Υπάρχουν σε όλα τα HBB boxes στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι, στο Λευκό Πύργο, στην Τούμπα και στο Βαρδάρι. Mm-hmm. Επίσης σε όλες τις εμπλεκόμενες σχολές και στο 2310-541-661, τα οποία εξαντλούνται με πολύ γοργό ρυθμό. Βέβαια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, μιλάμε παρότι Παρασκευή και 13. Για ένα υπερθέαμα τώρα, για ένα τεράστιο γεγονός για τα ελληνικά δεδομένα.
Μιλάμε για αθλητές από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που μπορούμε να πούμε ότι είναι υποδιέστερο κάποιου άλλου. Mm-hmm. Θα δούμε πάρα πολλά νοκάουτ. Και όλη την ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων, θα υπάρχει αμύωτο το ενδιαφέρον. Ο Μαραντόνα της πυγμαχίας πότε έρχεται εκεί? Έρχεται τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θα ξεκουραστεί λίγο και από την Τρίτη μαζί μας θα πηγαίνουμε στις σχολές, θα κάνουμε ανοιχτή προπόνηση να τον δουν τα παιδιά. Θα τρελαθούν τα παιδιά. Να δουν πώς προπονεί ένας θρύλος. Ναι. Κύριε Παυλίδη, θα μπείτε στο ring για προπόνηση? Για προπόνηση, ναι. Για προπόνηση. Εντάξει. Ελπίζουμε. Σας περιμένουμε όλους. Θα έχουμε το pre-game και στις 8 είναι το κυρίως γεγονός για τη μάχη του. 6 ώρα το pre-game και στις 8. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Αγγελική, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε πίσω στο τραπέζι. Στον κύριο Αλκιβιάδη Παπάτο, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής του Εντέρου. Του ιατρικού ψυχικού. Εγώ τον κύριο Παπά τον φοβάμαι. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί έχει μια ειδικότητα με μια εξέταση την οποία τη φοβάμαι. Εγώ στεναχωριέμαι που είναι εδώ, γιατί είναι εδώ και με αφορμή το γεγονός ότι έχουμε σημαντική αύξηση στις παθήσεις του εντέρου τα τελευταία χρόνια. Να ξεκινήσουμε αρχικώς. Πού οφείλεται αυτό? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πιστεύω ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Να μην ξεχνάμε ότι η ζωή μας σήμερα έχει πολλές υποχρεώσεις, έχει πολύ στρες, έχει αλλάξει πολύ η διατροφή μας. Όλο αυτό συμβάλλει στο να αυξηθούν πολύ, σύνυπα οι παράγοντες του περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι πολύ καρκινογόνοι πλέον. Όλα αυτά συμβάλλουν να αυξηθούν πολύ οι παθήσεις του εντέρου, οι οποίες είναι κακοήθειες. Mm-hmm. Συνάμα έχουν αυξηθεί αρκετά και οι παθήσεις του εντέρου, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα κακοήθεια, όπως είναι το ευερέθιστο έντερο. Αυτό είναι ένα σύνδρομο πολύ αυξημένο τα τελευταία χρόνια, το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου. Πάσχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και οφείλεται κατά κύριο λόγο ακριβώς στο στρες της καθημερινότητας, στις πολλές υποχρεώσεις που έχει πλέον η καθημερινότητα στη ζωή μας. Ποια είναι τα συμπτώματα? Τα συμπτώματα είναι πολλά, είναι τελείως διαφορετικά σε κάθε ασθενή. Πώς πρέπει κάποιος να θορύβηθεί? Να πούμε καταρχήν ότι το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου μας ταλαιπωρεί μεν, αλλά δεν είναι επικίνδυνο. Ναι. Δεν θα πάθουμε κάτι από αυτό. Ναι. Μας αλλάζει όμως την καθημερινότητα. Μας τη δυσκολεύει. Μας τη δυσκολεύει πάρα πολύ. Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα έτσι που παρουσιάζονται και καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχουμε? Μόλις που φάμε οποιοδήποτε φαγητό, αμέσως έχουμε μετεωρισμό, αραφούσκωμα. Έχουμε δυσκολία στις κενώσεις. Έχουμε πολλές φορές εναλλαγές κενώσεων. Μία εβδομάδα έχουμε διάρκεια, την άλλη έχουμε δυσκολιότητα. Mm-hmm. Έχουμε πόνο στην κοιλιά μας. Όλο αυτό είναι μια πολύ δύσκολη, μια δυσφορία καθημερινή. Να πούμε εδώ ότι κάθε ασθενής έχει τη δικιά του εικόνα. Άρα, ο κάθε ασθενής πρέπει να φροντίσει διαφορετικά το έντερα, αυτή την πάθηση, πώς θα βελτιώσει την καθημερινότητά του. Να πω επίσης ότι το έντερό μας είναι ένας δεύτερος εγκέφαλος. Λειτουργεί αυτόνομα και έχει τα χαρακτηριστικά ενός μωρού παιδιού. Άρα, έτσι πρέπει να αντιληφθούμε το έντερό μας. Συμπεριφέρομαι σαν μωράκι. Δεν πρέπει να το ξαφνιάζουμε, δεν πρέπει να το φερόμαστε να το αγνοούμε. Όταν φωνάζει, έχει κάποιο λόγο. Και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ένα πονάκι είναι, θα περάσει ή ένας ερεθισμός. Τώρα, κυρία Παπά, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν νέες τεχνικές στην αντιμετώπιση των παθήσεων του παθιού εντέρου. Εγώ ασχολούμαι πολύ περισσότερο με τις παθήσεις του προκτού. Και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτές τις παθήσεις. Παρακαλώ. Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει πράγματι μια μεγάλη επανάσταση. Η πρώτη επανάσταση έγινε το 1994 χρησιμοποιώντας τους υπερήχους στην αντιμετώπιση των παθήσεων του προκτού, όπως είναι οι αιμορροίδες και τα υπόλοιπα. Την τελευταία δεκαετία έρχεται μια νέα τεχνολογία λέιζερ που χρησιμοποιείται πλέον σε όλες τις παθήσεις. Αυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει πλέον να μην αφαιρούμε τις αιμορροίδες. Να μην κάνουμε σφιγκτηροτομή στη ραγάδα του προκτού. Να μην κόβουμε το σφιχτήρα μας όταν έχουμε σιρήγγιο προκτού με την τεχνική του Ιπποκράτη. Mm-hmm. Επίσης, να αφαιρούμε την κύση του κόκκιγα, μάλλον να μην την αφαιρούμε την κύση του κόκκιγα, θεραπεύοντας την εσωτερικά, ενδοσκοπικά. Όλο αυτό είναι μια πραγματική επανάσταση σε όλες αυτές τις παθήσεις. Και θα έρθουμε στο προηγούμενο ζητούμενο που με ρωτήσατε, ότι ο κόσμος πλέον δεν πρέπει να φοβάται το γιατρό, δεν πρέπει να φοβάται τις παθήσεις. Αλλά να τις αντιμετωπίσει. Γιατί αντιμετωπίζονται πλέον ανώδυνα. Πολύ εύκολα. Και με νέες να φανταστείτε ότι έρχονται το πρωί οι ασθενείς, η διαδικασία είναι ενός τετάρτου, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται λίγη μέθη, σε κάποιες άλλες όπως η κύστη κόκκιγος καθόλου, με τοπική αναισθησία και συνεχίζουν άνετα αμέσως την μετά ημέρα τους. Την ημέρα τους.
Την ημέρα τους. Την ημέρα τους, τη δραστηριότητά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ναι. Σε κάποιες παθήσεις τα αποτελέσματα είναι τόσο καλά που αγγίζουν το ιδανικό. Μάλιστα. Γι' αυτό η έκκλησή μας θα είναι προς τους. Και απλά χρειάζεται μετά σε έναν εύλογο χρόνο μια επαναξιολόγηση, μια επανεξέταση. Να πούμε εδώ ότι ας πούμε, η βασική μας πάθηση σε αυτές τις παθήσεις του εντέρου είναι η αιμορροιδοπάθεια. Περίπου το 50% των ανθρώπων κάποια στιγμή θα έχουν πρόβλημα με τις αιμορροίδες τους. Είναι όμως μια πάθηση που έχει πολλές αιτίες με βάση την κληρονομικότητα, αλλά και πολλές αιτίες καθημερινότητας. Δυσκυλότητα, διατροφή, άγχος. Αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Σε μια μέρα. Αλλά είναι μια νόσο σε εξέλιξη. Που πρέπει, αν φερθούμε σωστά, μπορούμε να, αυτή την εξέλιξη να την καθυστερήσουμε. Θα πω τρία πράγματα απλά. Για τους τηλεθεατές. Ναι, πριν να κλείσουμε, γιατί έχουμε και την Γεωργία τη Λινάρδο στο ακουστικό μας, μας πιέζει. Θα μας δώσει λίγο χρόνο. Να πω απλά ότι μπορούμε να καθυστερήσουμε αυτή την εξέλιξη με τρία πράγματα απλά. Με την καθημερινότητά μας διατροφή. Προσέχουμε διατροφή μας με φυτικές ίνες, άρα μια καλή ισορροπία μεταξύ πρωτεϊνών, άμυλου και φυτικών ίνων, να πάμε τουαλέτα φυσιολογικά. Να μην έχουμε δυσκυλότητα. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, να αλλάξουμε τις κακές συνήθειες στην τουαλέτα. Να μην καθόμαστε πολλή ώρα στην τουαλέτα. 5 με 10 λεπτά είναι ένας χρόνος πάρα πολύ καλός για να ολοκληρώσουμε την κένωσή μας. Και τελευταίο, να πλαινόμαστε πάντοτε με άφθονο νεράκι, χλιαρό και σαπούνι μετά από κάθε κένωση καθημερινά. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα να κάνω την εξέταση. Σας περιμένω. Γιατί με κοροϊδεύει, επειδή είπα ότι τη φοβάμαι. Α, τη φοβάμαι. Να μην το πω και εγώ. Όχι, μόλις έχεις πει σε όλους και έχεις πρόβλημα. Γιατί, όχι, θέλω να κάνω... Ξέρετε, το συζητώ. Γιατί πολλοί κόσμος που συζητάω επίσης μου λέει, ξέρεις, προβληματίζομαι, όμως είναι κρίσιμη η εξέταση. Και πρέπει να την κάνουμε όλοι μετά από κάποια ηλικία, λοιπόν, όλοι. Μετά τα 45 μας, μάλιστα, όλοι απαραίτητα πρέπει να κάνουμε μια κολονοσκόπηση. Είναι η εξέταση που μας σώζει τη ζωή. Λοιπόν. Η εξέταση που μας σώζει τη ζωή. Κανένας άνθρωπος πλέον δεν πρέπει να πάθει κακοήθεια. Θα συνεχίσω όμως τη μέρα μου. Άνετα. Το χρειαζόμαστε στην εκπομπή, όχι τίποτα άλλο. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Φανίδου, η νικήτρια του διαγωνισμού που κερδίζει την πόρτα, τη θωρακισμένη. Και από την Άσκο. Από την Άσκο, σωστά. Και εμείς εδώ, Παρασκευή, να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξένιαστο. Και χρόνια πολλά. Και χωρίς ταλαιπωρίες. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα. Ναι, ναι.